Πολλέ αλλαγέ για τη ζωή όλων των Ελλήνων θα επιφυλάσει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Καθώ εκτό των άλλων, για πρώτη φορά έρχεται στην οικονομική ζωή η έννοια του ειδικού περιβαλλοντικού τέλου λόγω τη κλιματική αλλαγή, όπω θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση. Με αύξηση δαπανών από τον κρατικό προπολογισμό, με πρόσθετα κονδύλια από διάφορε πηγέ εσόδων και με ένα ειδικό περιβαλλοντικό τέλο λόγω τη κλιματική αλλαγή, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει πρόσθετη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών και την περιβαλλοντική θωράκιση τη χώρα. Τα αρμόδια υπουργεία κρατούν κλειστά τα χαρτιά του, ειδικά για τον έκτακτο φόρο, και παραπέμπουν στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αν και οι σχετικέ πληροφορίε μιλούν για ένα στοχευμένο και περιορισμένο μέτρο. Για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το ειδικό τέλο θα το πληρώσουν και οι επιχειρήσει νοικοκυριά, πώ θα επιβληθεί και άλλα. Οι ανακοινώσει θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό και η εξειδίκευσή του θα γίνει στο πλαίσιο του συμπληρωματικού προπολογισμού που θα κατατεθεί στην Βουλή μέσα στο προσεχέ διάστημα. Στο λογιστήριο του κράτου ξεσκονίζονται όλοι οι κωδικοί κρατικού προπολογισμού, προκειμένου να βρεθούν κονδύλια και πόροι που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τι αυξημένε δαπάνε. Από εκεί και πέρα, το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση ποντάρει στην οικειοθελή εισφορά των επιχειρήσεων. Επίση, υπάρχει ειδικό λογαριασμό αρρωγή που μπορεί οποιοδήποτε να συνεισφέρει στη μάχη τη αποκατάσταση των ζημιών που άφησε στο πέρασμά του η κακοκαιρία Ντάνιελ.